σκόκκινες τα φτάνε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας και άρα στα πανιά σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε αγαπημένοι που είστε εδώ σήμερα και μου κάνετε παρέα. Καλώς ήρθατε και εσείς από το σπίτι. Σε μια ακόμα Γερμανού που ξανάρχεται εδώ στον Αντένα για να φτιάξει το βράδυ της Παρασκευής σας. Με αφορμή την απόψηνή μας καλεσμένη που είναι μια από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς της γενιάς της, λέω να μιλήσουμε για θέατρο σήμερα. Για το θέατρο το άλλο, αυτό το κακό θέατρο το οποίο παίζεται σε όλους τους τομείς νομίζω της ζωής μας. Ξέρετε ποιοι είναι βέβαια, φαντάζομαι να συμφωνείτε μαζί μου και να υποπτεύεστε ότι η χειρότερη ηθοποίη σε αυτή τη χώρα είναι η πολιτική μας. Ιδιαίτερα όταν είναι καλεσμένοι στο πάνελ κάποιας πολιτικής ενημερωτικής εκπομπής και τσακώνονται πάρα πολύ άγρια, πάρα πολύ άγρια. Σκοτώνονται, θα μου πεις εμένα βρε αλήτη ρουφιάνε, εγώ τα πήρα, εσύ τα πήρες. Όχι εσύ τα φαγες, όχι εγώ τα φάγα, όχι μαζί τα φάγαμε. Μας φεντώσει. Και μετά λέει ο παρουσιαστής, σας παρακαλώ πάρα πολύ να ηρεμήσουμε και να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Με το που πέφτει λοιπόν το διάλειμμα αρχίζουνε. Δεν μου είπες, η γυναίκα σου καλά, όλα καλά. Και προχτές στη Βουλή, τι ωραία που τα πες, πόσο γέλασα, καλά του τάχωσες. Τελειώνει το διάλειμμα, συνεχίζουν από εκεί που είχαν μείνει. Αλή, τι θα μου πεις εσύ εμένα. Αυτό είναι το λεγόμενο κακό θέατρο. Και βεβαίως για να μην βγάλουμε την ουρά μας απ' έξω και εμείς παρουσιαστές πολλές φορές δεν πάμε πίσω εκεί να δείτε υποκρισία στην ελληνική τηλεόραση. Το παίρνετε χαμπάρι πότε οι παρουσιαστές είναι ψεύτικοι, πότε αληθινοί. Εσάς ρωτάω που είστε εδώ. Το παίρνετε χαμπάρι. Με ανακουφίζετε πάρα πολύ. Δεν θα επεκταθούμε. Δεν θα επεκταθούμε, αλλά με ανακουφίζετε πάρα πολύ να βλέπω τόσο νέα παιδιά με τόσο κοφτερό μυαλό. Δεν θα φάω άλλο χρόνο από την σημερινή καλεσμένη, την οποία εκτιμώ βαθύτατα, πραγματικά. Την είδα πρόσφατα στην φετινή της παράσταση για μια ακόμα φορά. Από μέσα μου υποκλήθηκα στο ταλέντο της. Κυρίες και κύριοι, η εξαιρετική Ελένη Ράντου. Γαμπρό να έρθει από κάπου. Δεν ξέρω τι μας έπιασε σήμερα. Αυτή δηλαδή η ταύτιση. Αυτό το ασορτή. Άσπρο, άσπρο και ίδιο. Θα σου πω και παπούτσι. Και παπουτσάκι. Εντάξει. Παρόμοιο χρώμα. Καταπληκτικό. Ωραία, τέλεια, νυφούλες. Και σε λευκή καρέκλα δε. Ο σκηνοθέτης πρέπει τα να πάντα, έχει πάθει ναι, στιγμή. Τα φώτα. Εγκεφαλικό στένωση αορτής, όλα τα πάντα όλα. Εγώ το έκανα το συνειρμό του άσπρου γιατί είμαι πολύ κρυωμένη και λέω κάτσε να βάλω κάτι να με ανεβάσει. Να... Η Ελένη ναι, ναι. Ήρθε και με πυρετό και θέλω έτσι ένα χειροκρότημα ακόμα. Για ανεβάστε με. Ανεβάστε με. Για τον πυρετό της Ελένης η οποία... Και με άσπρο μαντήλι, όχι, ό,τι και ό,τι. Τώρα το μαντήλι ναι. Θα ήταν. Είναι ασορτή. Λευκό, 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 είμαστε στην απόλυτη αρμονία του λευκού. Του λευκού. Είσαι αγνός άνθρωπος γενικά, μιας και μπήκαμε στο... Την αγαπάω την αγνότητα. Είσαι από τους ανθρώπους, από το ελάχιστο που σε ξέρω, που μου δίνει την εντύπωση ότι κρατάς ένα τεράστιο κομμάτι παιδικότητας μέσα σου. Δηλαδή, ναι. Μικρή Ελένη. Μετά από μια ηλικία, είναι λίγο, ξέρεις αυτό, δύσκολο να το κάνεις. Ναι, αλλά δεν έχει να κάνει με την ηλικία, πιστεύω, Ελένη. Δηλαδή, την παιδικότητά μας, εγώ πιστεύω, την κρατάμε και στα 60 και στα 70. Δηλαδή, είναι ή τη χάνουμε ναι, και στα 25. Και στα 25. Αν είναι να τη χάσουμε. Εντάξει, δεν είναι. Ήθελες πάντα να γίνεις ηθοποιός? Όχι. Και όχι μόνο δεν ήθελα, το θεωρούσα και πολύ ταπεινό. Αλήθεια. Ναι, είναι που λένε ότι κοροϊδέψεις θα το λουστείς. Ναι. Όχι, δεν ήθελα. Το μεράκι μου ήταν για σπουδές, για πανεπιστημιακού τύπου. Τελείωσα το πανεπιστήμιο. Τι ήθελα σπούδες, να πάω στην ΕΟΚ. Τι σπούδες? Γλώσσες. Γλώσσες. Τελείωσα γαλλική φιλολογία και οι σκέψεις μου ήταν για να φύγω και από την Ελλάδα, να εγκατασταθώ στις Βρυξέλλες, να κάνω τέτοια ακαδημαϊκή. Χάσαμε μία διπλωμάτη. Ναι, χάσαμε. Τι κρίμα. Κερδίσαμε όμως. Έχασε Βενετία Βελόνη. Ναι. Αλλά ξεκινώντας τις σπουδές τις θεατρικές, τα βρήκα τόσο μπαστούνια, τόσο δύσκολα και αυτή η δυσκολία με συγκίνησε τόσο πολύ που κέρδισε
όλο μου το ενδιαφέρον. Το θέατρο. Το μικρόβιο ποιος το έβαλε, του Σανιδιού και τη τηλεόραση. Το μικρόβιο, μία σχολική παράσταση. Άκου τώρα. Στην τρίτη ηλικίου. Από εκεί ξεκίνησε έτσι ένα, το πρώτο χειροκρότημα αυτό που όταν το πάρεις είναι τέτοιο μικρόβιο που δεν ξεκολλάς. Ναι. Από εκεί και πέρα πήγα στη σχολή του Εθνικού, μόνο εκεί έδωσα, μόνο εκεί πέρασα και το σκεφτόμουν πάντα ότι θα είναι ένα παράλληλο ενδιαφέρον, αλλά είναι μεγάλος έρωτας. Οπότε δεν μπορεί να γίνει παράλληλα με τίποτα. Πιστεύω ότι έχεις πολλές πτυχές. Δεν είσαι μόνο κωμική ηθοποιός. Είσαι μια πολύ καλή ηθοποιός, η οποία μπορεί να κάνει τον άλλο και να συγκινηθεί και να γελάσει και να νιώσει μια μεγάλη γκάμα συναισθημάτων. Αυτό που λένε για τους ηθοποιούς, οι οποίοι πρέπει να υπηρετήσουν αυτό το λειτουργήμα του, να βλέπουν από κάτω στην πλατεία πρόσωπα να γελάνε, ότι όταν γυρνάνε στο σπίτι τραβάνε το ζόρι τους, τραβάνε τη μελαγχολία τους. Ισχύει, είναι μύθος? Κοίταξε, υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός με τον κωμικό, ότι ο θεατής θέλει να τον βλέπει πάντα χαρούμενο. Οπότε αυτό λειτουργεί καμιά φορά αντίστροφα, να πρέπει να κλειστείς αρκετά στον εαυτό σου για να βρεις αυτά τα κουράγια, να δίνεις μόνο χαρά. Mm-hmm. Αλλά εγώ λίγο το έχω λύσει, κάνοντας έργα στα οποία ακόμα και το δράμα έχει μια λεβεντιά, έχει ένα χιούμορ. Οπότε δεν είναι ψυχαναγκάζομαι πάρα πολύ ότι κοιτάξτε με, εγώ είμαι η απόλυτη ελαφρότητα. Μου έχει δώσει δηλαδή μια διέξοδο αυτό, μια στροφή ας το πούμε σε ένα ρεπερτόριο που δεν είναι καθαρά κωμικό. Είσαι drama queen στη ζωή σου, είσαι αυτό που λέμε, παιδί μου, ξέρεις. Γιατί εγώ, Φερρυππίν, έχω πιάσει τον εαυτό μου, ακόμα και όταν δεν υπάρχει πρόβλημα, θα το δημιουργήσω. Εμένα μου αρέσει το πρόβλημα, γιατί με ενεργοποιεί. Ναι. Από το ίσιο ή το πολύ καλό θέλω ή το πολύ κακό. Δεν μπορώ το ίσιο. Ναι. Αλλά drama queen δεν είμαι. Γελάω πάρα πολύ με τον εαυτό μου όταν είναι χάλια. Αλήθεια. Έχω χιούμορ, νομίζω, στα χάλια μου. Καταφέρνεις και το σατιρίζεις και αυτό? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, μπορεί να κλαίω, να πέφτω στα πατώματα, μπορεί να γελάω και να πέφτω πάλι στα πατώματα, αλλά δεν θέλω τη μιζέρια. Θέλω να έχει λεβεντιά και το κλάμα, να έχει λεβεντιά και στα όρθια μας και στα πεσμένα μας, να είμαστε λεβέντες. Μπράβο, εσύ, Ελένη. Μπράβο. Και είναι η χειρότερη ίσως εποχή αυτή για αυτή τη στάση ζωής, γιατί έχει πολύ γκρίνια αυτή η εποχή και δεν την αντέχω. Εσύ κάνεις πράγματα για να αλλάξεις τη ζωή σου, για να αλλάξεις την καθημερινότητά σου? Όταν νιώθεις την απειλή αυτής της μιζέριας να χτυπάει την πόρτα, ας πούμε. Καταρχήν η πρώτη μου αντίδραση είναι το χιούμορ, γιατί δεν την παλεύω. Μεγάλο όπλο. Ναι. Όλοι περνάμε φάσεις που βαλτώνουμε, mm-hmm. που δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις εύκολα, σου έρχονται από παντού. Αυτό που μας συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, να έρχεται από παντού το κακό, να μην προλαβαίνεις από πού να το μαζέψεις, δεν είναι εύκολο το διαχειριστείς. Απλά όταν βλέπεις ότι υποπίπτεις σε καταστάσεις οι οποίες δεν σε πάνε πουθενά, πρέπει να αντιδράς. Εν τω μεταξύ, εσύ και εγώ έχουμε και ένα ακόμα κοινό. Διαβάζοντας τις συνεντεύξεις και διαβάζοντας διάφορα πράγματα για τη ζωή σου, έπεσα πάνω στις κρίσεις πανικού. Πρέπει να σας πω ότι την πρώτη φορά που έπαθα εγώ στη ζωή μου κρίση πανικού, επειδή δεν ήξερα τι είναι αυτό το πράγμα, ήμουν απολύτως βέβαιη ότι είχα πάθει έμφραγμα. Και εγώ το ίδιο. Και εσύ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Εσύ το έπαθες πάνω στη σκηνή, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Εγώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού. Την ώρα που μιλούσα στο μικρόφωνο, μου κόπηκε η αναπνοή, ίδρωσα, μούδιασα, πάγωσαν, σβήστηκαν όλα γύρω μου, όπου παρατάω ανοιχτές τις φέτες, παίζανε οι μουσικές, τα μικρόφωνα ανοιχτά όλα, και τρέχω έξω από το στούντιο και βρίσκω ανοιχτή την πόρτα του διευθυντή του Σφαίρα, τότε του Νίκου του Νικολακόπουλου, ανοίγω τα ντουλάπια πανικόβλητη και βρίσκω ένα μπουκάλι ουίσκι, παιδιά. Ακούστε τώρα την τρελή την ξανθιά. Πώς μου έκοψε ότι με το ουίσκι κάτι θα βελτιωθεί? Και ανοίγω το μπουκάλι του ουίσκι και θα το πίνω με το μπουκάλι. Κόψα να υποθυμίσω. Διότι λίγο η ταχυπανημία, λίγο η ζαλάδα, ήρθα και έπεσα κάτω. Ναι, τρελάθηκα. Και μετά θυμάμαι ότι πήγα και κλείστηκα στην τουαλέτα και περίμενα ήσυχα να πεθάνω. Πλήρως παρετημένη, λέω εντάξει, θα με βρει ο θάνατος. Μετά αυτό το πράγμα υποχώρησε και πήγα στο νοσοκομείο και μου είπαν ότι αυτό είναι μια κρίση πανικού. Η δικιά σου πώς χτύπησε την πόρτα? Εμένα ήταν πάνω στη σκηνή, που σιγά σιγά νιώθω δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να αναπνεύσω, και νόμισα κι εγώ ότι παθαίνω έμφραγμα, εγκεφαλικό, πάντως σε αρρώστια σωματική σκηνή, πήγε. Εσύ δεν έχεις την πολυτέλεια να πεις «όπα, σταματάμε, δεν νιώθω καλά»? Δυστυχώς το έκανα, γιατί δεν γινόταν. Α, είπες σταματάω. Σταμάτησα την παράσταση. Πήγα στο νοσοκομείο.
Πω, αυτό είχε κάποια αιτία. Μετά κατάλαβες ότι είχε κάποια αφορμή. Κοίταξε, καταλαβαίνεις μετά ότι όταν δέχεσαι ισχυρές πιέσεις, κάπως αντιδράει. Επίσης, όταν το συζήτησα με πολύ κόσμο, κατάλαβα ότι το έχει πάθει ένα στους δύο. Ότι δεν είναι πια κάτι τόσο τραγικό, οπότε όταν του δώσεις λιγότερη διάσταση, σε ξεχνάει και αυτό. Βεβαίως. Γιατί αυτός με επισκεπτόταν πολύ συχνά, δηλαδή από την πρώτη κρίση για 2 χρόνια. Ού, και εγώ τόσο. Ναι. Όταν το ελαχιστοποιείς στο μυαλό σου, έρχεται και συμμορφώνεται και αυτό. Ακριβώς. Σαν ένας δράκος είναι. Που σκάλει. Ακριβώς, ακριβώς. Και άμα του πεις άντε ρε από εδώ. Ακριβώς. Και λέει. Και φεύγει. Το μεγαλύτερο πάντως όπλο και ήταν το χιούμορ, φαντάζομαι και σε αυτή την περίπτωση για σένα. Ναι, με βοήθησε πάρα πολύ όταν άρχισα να το λέω το κλούβιο. Άρχισε πάλι το κλούβιο. Όταν άρχισα να το βάζω σε μια απόσταση και να το βλέπω. Και ξέρεις, έκανε μια εντύπωση σε σχέση με μένα, γιατί με τους κωμικούς ηθοποιούς έχει μια αίσθηση ο κόσμος ότι είναι λίγο καρτούν. Δεν θα πάθουν ποτέ τίποτα, δεν θα αρρωστήσουν ποτέ. Θα πέσουν από τον 7ο όροφο και θα σταθούν μια χαρά. Ναι. Λίγο η κωμωδία καταργεί το χρόνο. Ναι, δεν υπάρχει χρόνος. Ναι. Αυτό είναι φοβερά λυτρωτικό. Από την άλλη, δίνεις την αίσθηση στον κόσμο ότι είσαι. Ειδικά τώρα και με όλο αυτό που τραβάγω με τις επαναλήψεις, ότι είσαι πάντα 25 χρονών, ότι δεν μεγαλώνεις. Όχι, μεγαλώνεις, μεγαλώνεις ωραία. Απλώς σου. Νομίζω ότι κάθε στιγμή, ειδικά οι στιγμές που βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή, μηδενίζουν το χρόνο. Σταματάς το ρολόι κανονικά και το ξαναρχίζεις. Ακριβώς έτσι είναι όπως το λες. Το χιούμορ ακολουθεί την Ελένη βήμα-βήμα, νομίζω σε κάθε στιγμή της ζωής της. Και για του λόγου του αληθές φτιάξαμε ένα βίντεο που ελπίζουμε να της αρέσει και να σας αρέσει. Εδώ. Μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σετόνια των πολλών, μέσα καθρέφτες δίχως μνήμη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο, όπως τα τρένα στο σταθμό. Και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολλοί με λένε τρελή. Πολλά ψάχνω στα σκοτάδια, μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένα πάρα πολύ μικρό δείγμα από τις δουλειές που έχεις κάνει στην τηλεόραση, πάρα πολύ μικρό δείγμα. Τώρα έλεγα τι ωραίες στιγμές όμως έχω δει. Ναι, έχεις κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εγώ, ας πούμε, τις δουλειές σου τις έχω δει και στα web TV που έχουν ευτυχώς τα κανάλια 4 φορές την καθεμία, μπορώ να σου πω. Τις έχω μελετήσει απ' έξω, το εργαζόμενο κορίτσι, κάποτε συζήταγα με ένα παράγοντα κάποιου καναλιού και μου λέει, μα και εσύ ρε παιδάκι, είσαι πολύ δύσκολη, θέλεις όλα να είναι, γιατί ψάχνουμε, ποτέ δεν φυσικάζομαι. Και λέω, μα θα παιχτούν άλλες 50 φορές. Εγώ όταν κάνω μια δουλειά, ξέρω ότι θα παίζετε τα επόμενα 20 χρόνια. Ναι, είναι λογικό. Είναι λογικό. Και είναι θα έπρεπε να πληρωνόμουν με την επανάληψη. Θα ήσουν δισεκατομμυριούχα. Θα ήμουν πλούσια. Πάρα πολύ. Ναι. Τι θα σε έκανε να ξανακάνεις τηλεόραση? Μία πρόταση που θα είχε να κάνει με ένα πολύ δυνατό σενάριο? Ένα cast συναδέλφων που θα ήταν για σένα τρομερά δελεαστικό? Μία συγκυρία που θα είχε πολύ μεράκι. Και ας έπαιζα και 8ο ρόλο. Θα μου λύσεις μία απορία που πιθανόν να είναι και απορία αρκετών τηλεθεατών. Εγώ έχω μείνει με αυτό το ερωτηματικό χρόνια. Σε εκείνο το πολλά υποσχόμενο, τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή? Α. Τι απέγινε τελικά και παίχτηκαν, γυρίστηκαν? Δεν ξέρω αν γυρίστηκαν. Αυτό δεν ήταν μία καλή συγκυρία. Δεν ήταν μια καλή συγκυρία, για ποιους λόγους όμως? Ίσως είναι από τα καλύτερα κείμενα τηλεοπτικά που έχουν περάσει.
Εξαιρετικό το κείμενο τον Ρήγα Αποστόλου. Αλλά ήταν μια δουλειά στην οποία νομίζω ότι έγινε κατάχρηση εξουσίας. Δεν ξέρω τι έγινε. Ξέρω πάντως ότι ήταν μια κακή στιγμή και παραγωγής και συνεργασίας από όλους για όλους. Δηλαδή είναι δύσκολο 5 πρωταγωνίστρες να συνεργαστούν τελικά? Δεν νομίζω ότι ήταν. Ήταν συνόλου, δεν ήταν 5 πρωταγωνίστρες, γιατί και ο Χαϊκάλης είχε τεράστιο ρόλο και όλοι όσοι παίζαν ήταν. Γιατί επειδή αυτό που ακούστηκε προς τα έξω, που δεν ξέρω αν ήταν αλήθεια. Ναι, είναι το εύκολο. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Είναι ότι τα κορίτσια μεταξύ τους φαγώθηκαν. Όχι. Ήταν οι πολύ ψηλές απαιτήσεις. Δεν υπήρχε πολύ φτιαγμένο υλικό. Δηλαδή τα επεισόδια γραφόντουσαν σχεδόν τρέχοντας. Υπήρχε τρομερή πίεση από το κανάλι να παίρνει επεισόδια. Τους λάλησε και δεν ήταν έτοιμοι ούτε ο... Νομίζω η διαχείριση του Αλέξανδρου ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Η διαχείριση μιας πολύ μεγάλης επιτυχίας που δεν ξέρω αν είχε συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλη επιτυχία αυτή η σειρά θα έκανε. Και επειδή ήταν ο ενορχιστρωτής και ο μαέστρος ο Αλέξανδρος και είχε και όλη την πίεση να το γράφει, θεωρώ ότι αυτός κλάταρε πρώτος. Και ήταν άδικο. Συμβαίνουν αυτά. Ναι, και στις καλύτερες οικογένειες. Κοίταξε, ήταν και μια εποχή που η τηλεόραση είχε πολύ έπαρση. Και ήταν ένα καλό μάθημα για όλους αυτό. Ότι και κάτι πολύ καλό με τόση έπαρση και τόση έτσι, κατάχρηση εξουσίας δεν μπορεί να προκόψει. Εμένα ένας λόγος που με αποθεί τρομερά η εξουσία είναι η κατάχρησή της. Είτε είναι αστυνομικός που παίρνει ένα γκλόμπ και νομίζει ότι είναι... Είτε είναι διαδηλωτής που μπορεί να θεωρεί ότι είναι καλυμμένος και να κανιβαλίζει και να κάνει... Ναι, οποιοςδήποτε έχει μία μορφή εξουσίας καταλήγει να κάνει κατάχρηση και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Εμείς κρατάμε την ουσία. Ονειρευόμαστε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα την απολαύσετε πολύ την Ελένη. Σήμερα να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα με αγαπημένες διαφημισούλες. Περισσότερη Ελένη Ράντου στον Αντένα σε λίγα λεπτά. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι. Με καλεσμένη την Ελένη Ράντου απόψε, στην οποία έχουμε πολλές εκπλήξεις. Ελπίζω να ξέρεις που ήρθες. Κάτι έχω πληροφορηθεί. Και είναι αυτό που λέμε, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Έπρεπε να ρωτήσεις. Προηγουμένως όμως θέλω να σε ρωτήσω. Διάβασα σε ένα από τα κείμενα που διάβαζα και σένα, νομίζω συνέντευξη που έχεις δώσει εσύ είναι. Σε κάτι που αφορούσε τη γνωριμία σου με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ότι ήσουν σε ένα μπαρ με φίλες σου. Και είπες, ρε εσύ τώρα ρε γαμώτο, πώς θα γινόταν να ανοίξει πόρτα και να μπει ο άντρας της ζωής μου. Και ανοίγει πόρτα και μπαίνει ο Βασίλης, παιδιά. Έτσι έγινε. Κάπως έτσι. Ήταν η μέρα της γυναίκας και παίζαμε στο θέατρο και φύγαμε μόνο γυναίκες να πάμε σε ένα μπαρ να κάτσουμε. Mm. Και όλο τέτοια λέγαμε. Ναι, βέβαια. Και υπόθηκε όντως αυτό. Και μπήκε μέσα. Και άνοιξε πόρτα και μπήκε. Σε κυνήγησε πολύ αυτό, είμαι σίγουρη. Ναι, έπαιρνε τηλέφωνα να δει πού είμαι και εμφανιζότανε. Δεν εκδηλωνόταν όμως. Όχι. Όχι. Από ντροπή ή από το φόβο της απόρριψης, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία ανδρών που αν δεν είναι πάρα πολύ σίγουροι ότι θα εισπράξουν το ναι σαν απάντηση, δεν κάνουν ποτέ κίνηση. Το έχτιζε, παιδί μου. Είναι δολοπλόκος, φοβερός. Δολοπλόκος, ροκ δολοπλόκος, αλλά δολοπλόκος. Είχε διαδώσει εντέχνος ότι αρέσω πολύ σε ένα μουσικό του. Και όταν αργότερα μας είδανε μαζί του, λένε «Καλά, έντρεπες την κοπέλα του μουσικού σου». Καλά, εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση, τον ξέρω βέβαια ελάχιστα. Γι' αυτό σου λέω, κάνει φοβερά πράγματα, αλλά δεν του φαίνονται, είναι... Ναι, γιατί τα κάνει υπόγεια. Τα κάνει με ροκ τρόπο. Ναι, γι' αυτό ναι. Τα κάνει με ροκ τρόπο. Έχει γράψει τραγούδια εσένα? Όχι.
Τι λες τώρα, βρε, ναι, λένε, κάποτε μου είπε ότι κάτι το έγραψε για μένα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ θλιβερό και δεν θέλω να το έχει γράψει για μένα. Ποιο τραγούδι ήταν αυτό? Το έχω διαγράψει. Το έχεις κάνει delete από το... Το κάνει delete, ναι. Αποκλείεται. Γιατί δεν ήταν πολύ χαρούμενο και του λέω αυτό σου εμπνέω, άστο, δεν θέλω. Μπορεί, μπορεί εκείνη λίγο... την εποχή να τον είχες στεναχωρήσει. Σκέψου το. Δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί και αυτό. Δεν ξέρω. Επίσης έχεις πει κάτι άλλο πολύ ωραίο, ότι η κόρη σου πιο πολύ μεγαλώνει εσένα παρά εσύ την κόρη σου. Αυτό συμβαίνει στις γενιές αυτές πολύ συχνά και δεν είναι καλό. Με παιδιά να μεγαλώνουν τους γονείς τους. Γιατί η Νικολέτα πόσο είναι τώρα? Είναι 17. Είναι 17. Mm. Είμαστε λίγο ανώριμη γενιά για γονείς. Η δικιά μας η γενιά είναι πιο ανώριμη από τα 17 χρόνια τα σημερινά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ίσως λόγω επαγγέλματος και ίσως λόγω αυτό το ότι θέλουμε να μένουμε πάντα παιδιά, επιχειρείς να έχεις μια σχέση φιλική με το παιδί. Όπου φτάνει το παιδί πια να πρέπει να σου συμπαρασταθεί, αντί εσύ να συμπαρασταθείς, να συμπαρασταθεί το παιδί. Και δεν είναι πολύ καλό, δεν το είπα δηλαδή ως εύσημο. Όχι. Σε εξισορροπεί όταν έχεις τα νεύρα σου, σε κάνει να χαμογελάς όταν έχεις τις μαύρες σου? Είναι, δεν ξέρω αν σε όλη την πορεία της ζωής μου έχω συναντήσει άνθρωπο να με στηρίζει περισσότερο από το παιδί. Έχει πιο πολλή αδυναμία σε εσένα ή στον πατέρα της? Α, τα μοιράζει πολύ καλά. Α, τα μοιράζει, τα μοιράζει εξαιρετικά. Και στους δύο έχει δώσει την εντύπωση ότι μόνο αυτόν έχει διαλέξει. Αλλά το κάνει και από εδώ, το κάνει και από εκεί και είμαστε και οι δύο ήσυχοι. Ότι είμαστε το φαβορί της, αλλά το έχει κάνει και στους δύο συγχρόνως. Φαντάσου όμως τι ισορροπημένο παιδί πρέπει να είναι αυτό το κορίτσι για να έχει δύο διάσημους γονείς και να τα έχει βρει με τον εαυτό της, έτσι. Ναι, εξαιρετικά. Και πολύ. Να μην μαϊμουδίζει ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Ναι, γιατί ασχολείται έχει με τα εικαστικά, από ό,τι ξέρω. Δικό της δρόμο. Χώρο. Πάλι καλλιτεχνικό, γιατί τι άλλο θα μπορούσε να ήταν. Αλλά ίσως και το πιο δύσκολο και από τους δύο χώρους. Ούτε ηθοποιός όμως, ούτε τραγουδίστρια θέλει. Το μοναχικό διάλεξε. Το μοναχικό. Νομίζω ότι την έχει κουράσει πολύ όλη αυτή η υπερέκθεση δική μας και διάλεξε κάτι πολύ μοναχικό. Τη μεγαλώσατε αυστηρά, τη μεγαλώσατε σαν να είναι με δύο φίλους της, έναν φίλο άντρα και μια φίλη γυναίκα. Αναρωτιέμαι κι εγώ πώς τη μεγαλώσαμε. Αλήθεια. Γιατί δεν έχω εικόνα απ' έξω. Ξέρω ότι την μεγαλώσαμε συνεννοημένα. Δεν την τράβαγε ένας από εδώ κι άλλος από εκεί. Mm-hmm. Με κάποιο τρόπο υπήρχε μια τρομερή συνεννόηση. Ακόμα και με τα μάτια μπορούσαμε να είχαμε συνεννοηθεί για το αν θα έπρεπε να κάνουμε αυτό ή το άλλο. Αλλά αρμονικά μεγάλωσε. Αλλά δεν ξέρω αν τη μεγαλώσαμε έτσι όπως θα είναι το σωστό και ποιο είναι το σωστό. Ξέρω μόνο ότι δώσαμε πολύ αγάπη. Ξέρεις τι, δεν υπάρχει σωστό και λάθος, γιατί φαντάζομαι ότι αναγκαστικά λόγω δουλειάς και εσύ και ο Βασίλης λείπατε αρκετές ώρες από το σπίτι. Αλλά εκπείρα αυτό σου ακόμα λέω... μου το χρεώνει. Ακόμα νιώθει ότι της έλειψε πολύ. Σύμφωνα. Και ξέρεις, τα παιδιά λείπει η κανονικότητα που συναντάνε στους συμμαθητές τους. Η διαφορετικότητα τρομάζει πάρα πολύ τα παιδιά. Ναι. Όταν το περιβάλλον τους έχει ένα άλλο στάτους και αυτοί ένα άλλο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ένα αγαπημένο μου παιχνίδι με την Νικολέτα ήταν να ανεβαίνει τις σκάλες και να την κυνηγάω και να της λέω: θα σου φάω τον γκολ, θα σου φάω τον γκολ. Μπιπ, μπιπ, μπιπ. Λοιπόν. Μου εξομολογήθηκε πρόσφατα ότι εγώ έτρεμα πάντα ότι αυτό θα συμβεί. Ότι θα συνέβαινε στην πραγματικότητα. Ναι, γιατί τα παιδιά δεν κάνουν εύκολα μεταφορές. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένα αστείο και δεν κυριολεκτής. Συνειδητά δεν έκανες άλλο παιδί? Έμεινες μόνο με την κόρη σου? Κάποια στιγμή που τέθηκε μια τέτοια σκέψη, είπα ότι δεν μπορώ να μοιραστώ την αγάπη της Νικολέτας, αυτό που νιώθω, με κάποιο άλλο παιδί. Θα ένιωθα ότι την απατάω. Έλα ρε εσύ. Πρώτη φορά το ακούω αυτό να το λέει μια μάνα. Τόσο δεν πολύ. Δεν μπορούσα να το μοιράσω, όχι. Ένιωθα ότι εγκατέλειπα έστω και για λίγο την ολοκληρωτική μου προσοχή από την Νικολέτα. Τις δουλειές σου τις παρακολουθεί? Ναι, και την ενδιαφέρουν και έχει πάντα έτσι ένα πολύ υποστηρικτικό λόγο. Ακόμα και σε πράγματα τα οποία δεν είναι τα καλύτερά μου, πάντα υποστηρίζει. Είναι αυστηρή. Σου λέω, βρήκα ένα στήριγμα που δεν το έχω βρει ούτε σε άντρα, δεν το έχω βρει ούτε σε φίλη, δεν το έχω βρει πουθενά. Ούτε σε άντρα, είπες. Σκληρή κουβέντα τώρα αυτή. Μπορεί να μας βλέπει. Συνήθως στις σχέσεις με το άλλο φίλο στηρίζω. Δεν με στηρίζουνε. Και με κουράζει λίγο αυτό. Είμαι εγώ η υποστήριξη. Είσαι εσύ το στήριγμα. Ναι. Είμαι εκεί η μανούλα.
Πώς ήταν η σχέση με τον πατέρα σου? Ήταν μεγάλο ειδηπόδιο με τον πατέρα μου. Ναι. Ναι, ναι. Και τον έχασα και πολύ νωρίς. Πόσο χρονό ήσουν? 25. Mm. Δεν πρόλαβε να δει πολλά πράγματα από μένα. Δεν πρόλαβε να δει το παιδί. Είχατε σχέση, δηλαδή, κάνατε πράγματα ήτανε μαζί? Ήταν και λίγο μέντορας μου. Ο πατέρας μου λάτρευε πολύ τα γράμματα. Όταν τελείωναν ό,τι είχε να διαβάσει, άρχισε την εγκυκλοπαίδεια από το Α. Δηλαδή, εγώ δεν κοίταξα μικρή ποτέ εγκυκλοπαίδεια, γιατί ρώταγα πάντα τον πατέρα μου. Ήταν ο φωτεινός μου παντογνώστης. Ήξερε για τα πάντα, πότε γεννήθηκε, πότε πέθανε. Αυτό την έρευνα που μπορείς να κάνεις τώρα ήταν το Google, ναι, για μένα. Τη ζωή σου, κατάλαβα. Ξέρεις, σε έναν τέτοιον άνθρωπο στη ζωή σου δεν μπορείς, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι εδώ δεν ισχύει το ουδής αντικατάστατος, δεν μπορείς ποτέ να τον αντικαταστήσεις, να τον αποκαταστήσεις με κάτι ποτέ. Σε όλες σου τις σχέσεις. Ναι, τον αναζήτησες. Πολύ. Τον βρήκες? Ένα κομμάτια. Κομμάτια κατάφερες να βρεις. Εδώ βρίσκεις ολόκληρο. Αλλά κομμάτια βρίσκεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά που σου άφησε, δηλαδή αυτό που σου κληροδότησε περισσότερο, είτε είναι φράση, είτε είναι στάση ζωής, είτε είναι κάτι. Μ' αγαπάω που... το διάβασμα. Μ' αγαπάς το διάβασμα. Ναι. Ακόμα τώρα έχω τη βιβλιοθήκη του, που πραγματικά πίστεψα με τρία σπίτια να είχα, δεν θα χωράγανε. Και το ότι είναι δικά του αυτά τα βιβλία, μου παίζει ρόλο. Και νομίζω γι' αυτό ήθελα και αυτή την πανεπιστημιακή καριέρα και γι' αυτό μέσα μου υποβάθμιζα το θέμα του ηθοποιού. Γιατί ήθελα στα μάτια του να είμαι πολύ αρεστή. Είχα βρει έναν άνθρωπο που ήθελα να του αρέσω. Αχ, κοριτσάκι μου, νομίζω ότι σε καμαρώνει πάρα πολύ, πίστεψέ με. Πραγματικά ήθελα να το κάνει από κοντά. Ναι. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά είναι πιο... Το κοντά και το μακριά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σχετικό, Ελένη, ξέρεις. Είχε κάνει κάτι φοβερό. Στα Νιάτα, ξέρεις, τα πολύ ανήσυχα και τα πολύ που ψάχνεσαι, είχε μάθει τότε ότι ήμουνα σε μία νεολαία που δεν συμφωνούσε καθόλου. Και η αντίδρασή του δεν κάνει ήταν... Κάνει να πούμε ποια νεολαία ή όχι? Ναι, ήμουνα στην ΚΝΕ. Στην ΚΝΕ, οκ, okay, μια χαρά. Και, η αντίδρασή του? Ο πατέρας μου δεξιός, δεν ήθελε ούτε να δω. Η αντίδρασή του δεν ήταν ούτε να με μαλώσει ούτε τίποτα. Μου λέει, ξέρεις, έχω βγάλει εισιτήρια, θα πάμε ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Θέλω να δεις πώς ζουν εκεί. ναι, να σου δείξει την πράξη. Λοιπόν, ο πατέρας σου έφυγε όταν εσύ ήσουν 25, άρα που σημαίνει ότι δεν πρόλαβε να ζήσει τις μεγάλες σου τηλεοπτικές επιτυχίες, έτσι, δεν πρόλαβε να τις... Έζησα τα πρώτα μου βήματα, ναι, στη δημόσια τότε τηλεόραση. Η τελευταία δουλειά που με είχε δει ήταν μια επιθεώρηση που... και μάλιστα ήταν και πολύ άρρωστος όταν είχε έρθει. Και θα ήθελα να είχε δει και τα υπόλοιπα. Αλλά κυρίως θα ήθελα να είχε γνωρίσει και τον Βασίλη και το παιδί. Εντάξει, το πιο βασικό είναι αυτό. Ίσως από τα επαγγελματικά πολύ περισσότερο μας νοιάζει οι άνθρωποι που δεν είναι πια στη ζωή μας, οι δικοί, ναι, μας άνθρωποι. Αλλά έχει πάρει η Νικολέτα το όνομά του. Το όνομά του, ναι. Οπότε εκείνη την ημέρα που ήταν η γιορτή του, αντί να είναι μια έτσι μέρα πένθος, είναι μια μέρα χαράς. Πολύ σωστή. Και πολύ γλυκό. Λέγαμε πριν για τα τηλεοπτικά σου και πώς είναι να βλέπεις τον εαυτό σου, ακόμα και παρά το γεγονός ότι η τελευταία σου δουλειά ήταν το εργαζόμενο κορίτσι, να βλέπεις η εργαζόμενη γυναίκα. Ναι, ναι. Βέβαια, δεν μπορώ... Τα κορίτσια τελειώσανε στην ηλικία μου. Ναι, αλλά δεν μπορώ να έχω στο μυαλό μου. Τώρα είναι κορίτσι αυτό απέναντι μου. Δηλαδή, συγχωρήστε με, είναι κορίτσι. Είναι τελείως κορίτσι, ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, η εργαζόμενη γυναίκα, λοιπόν, που έχω γελάσει πάρα πολύ, με πάρα πολλούς, πάρα πολλά επεισόδια. Πόσο αυτή τη δουλειά, νομίζω ήτανε ότι... Ήτανε καταπληκτική δουλειά, εντάξει, ήτανε καταπληκτική δουλειά, καταπληκτική δουλειά. Και βεβαίως από τις τεράστιες επιτυχίες του Κωνσταντίνου και Ελένης, το οποίο ακόμα και τώρα, που παίζεται στην 258η επανάληψή του, νομίζω, σημειώνει ποσοστά τηλεθέασης απίστευτα, παιδιά, απίστευτα. Δηλαδή είναι... Πάλι χαλαλίζεις το χρόνο σου με ανέφελες και ανώφελες ξανθές. Α, εδώ είναι. Είμαι νομίζω το κόμπο βίντεο. Περάστε, κύριε, και τα κουσίνε, περάστε.
εσύ στην καρέκλα σου. Ο κύριος Χάρης Ρώμας, κυρίες και κύριοι. Ο δημιουργός μεγάλων επιτυχιών και του Κωνσταντίνου και Ελένης βεβαίως. Εμείς μόνο σε εκπομπές μπορούμε να βρεθούμε πλέον. Έχουμε χαθεί εντελώς. Υπάρχουν κάτι μηνύματα. Τι κάνεις, είσαι καλά, χρόνια πολλά και αυτά. Και είναι η δεύτερη φορά που συναντιόμαστε σε εκπομπή. Χαλαλίζεις τον χρόνο σου με, πώς το είπες, με Με ανέφελες και ανώφελες ξανθές. Με ανέφελες και ανώφελες ξανθές. Αχ, εγώ είμαι αυτή. Θα τα ακούσεις κιόλα. Ναι, ανέφελη και ανώφελη ξανθιά. Θέλω να καταγγείλω εδώ στη φίλη μου την Ελένη ότι με φέρανε σηκωτό, όχι ότι δεν ήθελα. Δηλαδή, αν ένα από τα λίγα πρόσωπα που θα πήγαινα παντού για να μιλήσω γι' αυτό, είναι για να θυμηθούμε κάτι από το παρελθόν που ζήσαμε μαζί, είναι οπωσδήποτε η Ελένη Ράντου. Για διάφορους λόγους που θα εξηγήσω εντάχει μετά, αλλά με φέρανε από τις πρόβες σηκωτό και θα με ξαναγυρίσουν τώρα γιατί πρέπει να παίξω μια παράσταση. Θεατρικά δεν έχετε συνεργαστεί ποτέ. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ήθελα να σου πω σε σχέση. Ήταν τόσο δυνατή η τηλεοπτική σας συνύπαρξη. Ναι, που εμένα ήταν πάντα στο νου μου ότι μετά θα κάνεις χρήση ενός τηλεοπτικού γεγονότος. Και δεν ήθελα να το κάνω. Τώρα βέβαια ο καιρός περνάει. Πρέπει να πω ότι επειδή πολλές φορές μας έχουν προτείνει, μου έχουν προτείνει τουλάχιστον και για να το μεταφέρω. Τη συνέχεια του Κωνσταντίνου. Τη συνέχεια του Κωνσταντίνου και Ελένης. Αυτό θα ήταν, πιστεύω, μέγιστο λάθος. Με την έννοια ότι εμείς κάναμε αυτή τη χημεία που κάναμε, που γράψαμε αυτή τη δική μας σε εισαγωγικά ιστορία. Τώρα σίγουρα θα ήταν ένα κακέκτυπο των παλιών εκείνων εαυτών μας. Και πρέπει να πω ότι ένα πράγμα που θαυμάζω στην Ελένη, θαύμασα και θαυμάζω και θα θαυμάζω σε όλους τους καλλιτέχνες την Ελένη, είναι ότι ακολούθησε την πορεία της, μη χρησιμοποιώντας ουσιαστικά αυτή την τεράστια επιτυχία της σειράς, αλλά δοκιμάζοντας τον εαυτό της σε πολλά διαφορετικά πράγματα και είναι από τους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες της χώρας μας που πραγματικά λειτουργήσε αυτοδύναμα. Να. Και αυτό είναι, θεωρώ, πολύ, πολύ σπουδαίο. Είναι ίδιο ενός μεγάλου καλλιτέχνη. Το λέω και το πιστεύω. Συμφωνώ. Τώρα, αν ποτέ το φέρει το πράγμα το κατάλληλο σενάριο να βρεθούμε σε ένα πλατό κινηματογράφου πιθανώς ή στο θέατρο μαζί που θα είχε ίσως και απήχηση για τον κόσμο, θα έπρεπε να αξίζει τον κόπο η επάνωδος, αυτή η το σμίξιμο ξανά, γιατί αλλιώς και οι δύο νομίζω θα είμαστε. Και υπήρχε μια χημεία με το Χάρη που εξέπληξε και τους δυο μας. Και όταν τελείωσε η σειρά, ξαναβρεθήκαμε σε μια σκηνή στις Σαββατογεννημένες. Πάλι το ίδιο έγινε. Αχ, τι πλάκα που είχε αυτό. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά όταν βρισκόμαστε οι δυο μας, δεν σταματάμε να γελάμε και οι δύο. Αυτό δεν θα το ξεχάσω. Αυτό ήταν κάτι ποτέ. Σαν να πάταγε σε ένα κουμπί. Όταν έγραφες το ρόλο της Ελένης Βλαχάκη, είχες στο μυαλό σου τη Ράντου? Είχα στο μυαλό μου δύο ηθοποιούς μόνο. Όχι, δεν ξέρω αν σου. Δεν νομίζω ότι ήμουν εγώ. Εσένα, τη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Μπράβο. Και την Ελένη Ράντου. Α. Και μάλιστα όταν το πρωτοδιάβασα ήταν Δήμητρα. Πολύ περισσότερο Δήμητρα από ότι. Ναι, το δουλεύοντας μαζί άρχισε να γίνεται λίγο πιο. Όχι, Ελένη. Νομίζω ότι τώρα κανείς δεν μπορεί να φανταστεί αυτό το ρόλο χωρίς το θαυματουργό άγγιγμα. Ήταν. Μάλλον τη θαυματουργή ερμηνεία της Ελένης. Ναι. Και θέλω να σου πω ότι πέρασα μια φάση, το έχω πει και στην Ελένη, μεγάλη φάση, που κάποια στιγμή λέω δεν είναι δυνατόν, ξέρεις, κατά κουζίνα, σου πω την καριέρα. Μπορεί κατά κουζίνα. Το οποίο μου είχε επιτρέψει, δεν ήταν γραμμένο, μου είχε επιτρέψει να το πω σε ένα γύρισμα. Και μετά, γιατί αυτά είναι, άκου να δεις τι και γίνει με αυτή τη σειρά. Αυτή τη σειρά κανείς δεν την είχε για επιτυχία. Ναι, στο κανάλι ήταν outsider. Ξεκίνησε πολύ outsider. Και εμείς, επειδή ξέραμε ότι δεν θα μας δει κανένας, ήμασταν απόλυτα ελεύθεροι. Δηλαδή, καμιά φορά τώρα που βλέπω και λέω ότι έχει αυτή τη σειρά, έχει την απόλυτη ελευθερία. Ναι. Ήταν εντελώς αλογόκριτη, γιατί δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα τη δει άνθρωπος. Μας είχαν δει, επειδή δεν είχε μια καλή, ας πούμε, μια αγκαλιά από το κανάλι εκείνη την εποχή. Ήταν άντε να γίνει και αυτό. Μας βάλανε και απέναντι από σειρά η οποία έσκιζε. Ναι. Και ήμασταν ένα μαξί. Ποια σειρά έπαιζε τότε απέναντί σας? Τους δύο ξένους. Mm. Ψέμα. Και μας βάλανε για να περνάει η ώρα. Ότι τι να βάλουμε σε αυτό. Έλα, αυτό βάλε. Και χτυπάει τα νούμερα των δύο ξένων. Μετά αγαπηθήκαμε όλοι πάρα πολύ. Ναι, μετά το είχαν βρει όλοι από την αρχή. Ότι εμείς από την αρχή το πιστεύαμε. Ψέματα. Ψέματα. Μας είχαν πετάξει μια Παρασκευή. Γιατί τότε η Παρασκευή όλοι δεν ήταν καλή πετά, τηλεοπτική μέρα. Λοιπόν, άκου να δεις. Και αρχίζει να κάνει νούμερα αυτό την Παρασκευή. Και αρχίζουν να φτιάχνουν την Παρασκευή. Εξαιτίας του Κωνσταντίνου και Ελένης. Ναι, ναι. Για την Παρασκευή δεν βάζαν ποτέ καλό πρόγραμμα επειδή ο κόσμος έβγαινε.
Μην κοιτάς που τώρα δεν βγαίνει πια. Εγώ με βλέπεις πώς σε βλέπω, Γιάννη Λάτση, ε! Σου εύχομαι και μεγάλη Παρασκευή. Όχι, άλλες εποχές. Μακάρι και μεγάλη Παρασκευή. Τη μεγάλη Παρασκευή. Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στο πλατό, θα σε θυμίσω εκείνη τη σκηνή που είναι δηλαδή καρβώς για μένα... Την κυρία. Την κυρία, το θυμάσαι. Δεν υπάρχει αυτό. Κάνουμε την πρώτη σκηνή, την πρώτη σκηνή οι δυο μας, με ένα κύριο μεγάλης ηλικίας, ο οποίος τώρα νομίζω συγχωρέθηκε. Ρε παιδιά. Εντάξει, συγγνώμη. Αρχίζει. Ναι. Τώρα, αυτό είναι ότι. Ναι, παθαίνεται αυτό πάλι. Όχι, ναι. Αυτό με κάνει και γελάω. Εντάξει. Και για πράγματα που δεν πρέπει να γελάσει. Εν πάση περιπτώσει. Και μια κυρία, έτσι, ηθοποιό που έπαιζε ένα μικρό ρόλο στο πρώτο επεισόδιο. Την οικονόμο του σπιτιού. Ας πούμε. Την οικονόμο, ναι. Του σπιτιού, ναι. Πρέπει λοιπόν αυτό να γίνει μονοπλάνο. Ναι. Εμείς είμαστε στο γραφείο και μιλάγαμε με αυτόν τον κύριο που μας διάβαζε τη διαθήκη. Και η κυρία πίσω ανέβαινε τη σκάλα κλπ. Η σκάλα όμως ήταν ψεύτικη. Παρότι έμοιαζε το σπίτι αληθινό και σταμάταγε σε ένα διέξοδο. Ναι. Έπρεπε να τελειώσει η σκηνή, ναι, για να μπορέσει να απεδευτεί. Να κατέβει, ναι, η κυρία τη σκάλα. Ξεκινάμε λοιπόν εμείς την πρώτη σκηνή, περνάμε μέσα στο αυτό, καθόμαστε με τον. Ανεβαίνει τη σκάλα η κυρία, καθόμαστε με τον κύριο που έπαιζε το ρόλο αυτό, ο οποίος κύριος, είτε από τράκο άνθρωπος, είτε δεν ξέρω τι, είτε για διάφορους λόγους δικούς του. Δεν τα έλεγε τα λόγια. Διάφορες λόγες. Δεν τα έλεγε τα λόγια. Δεν τα έλεγε. Ναι, όπου εμείς κοιταζόμαστε, είμαστε σοβαροί και δύο στο πρώτο γύρισμα, λέγαμε τα δικά μας, περιμέναμε, άλλα έλεγε πάλι αυτός. Ξανακοιταζόμαστε. Δεν τα έλεγε. Τίποτα. Τρίτη, τέταρτη φορά ξανακοιταζόμαστε. Στο τέλος μας πιάνει ένα γέλιο του τρελού. Ναι. Και να μην μπορούμε να συνέλθουμε. Ο κύριος και κάνανε break. Μπορεί, αλλά κανείς δεν σκέφτηκε να ειδοποιήσει την κυρία να κατέβει. Η οποία. Είχε ανέβει τις σκάλες. Ναι. Μισή ώρα περίμενε εκεί. Και μετά συνεχίζουμε τη σκηνή. Με το που λένε stop η σκηνή, λέει, ξεκαρφώστε την κυρία, λέει, από τη σκάλα. Πάλι καλά. Ένας άνθρωπος βρέθηκε, η ανθρωπίστρια. Ξεκαρφώστε την κυρία από τη σκάλα. Η οποία είχε μείνει καρφωμένη σε μια κόγχη και περίμενε. Περίμενε. Δεν της είπε κανείς να κατέβει να κάνει διάλειμμα. Δεν της είπε, δεν ήξερε τι να κάνει και καθόταν εκεί ότι θα συνεχιστεί. Ήταν τραγικό, ήταν κωμικό-τραγικό. Ήταν κωμικό-τραγικό, αλλά βέβαια αυτό το κλίμα συνεχίστηκε δύο χρόνια ολόκληρα. Χωρίς να τσακωθείτε ούτε μία φορά. Όχι, όχι καλέ. Ήτανε, εγώ κοίταζα τι ώρα. Παιδική χαρά. Είχα, ακριβώς. Άρχιζε το γύρισμα 9 και από τις 7 ξύπναγα με τέτοια χαρά ότι θα πάω για να γελάσω. Ναι. Γιατί άρχιζε το γέλιο από τις 8 και 4 που ήμασταν στο μακιγιάζ. Πολύ γέλιο. Και μην φανταστείς τότε δεν υπήρχαν ούτε τα φοβερά. Πώς θα αντιθούμε, τι θα κάνουμε, ό,τι βρίσκαμε, βάζαμε, ό,τι το μαλλί, ποτέ έτσι. Όπως το λέει αλογόκριτο. Είχαμε αυτό του. Ότι δεν αυτολογοκρινόμαστε κιόλα. Σε πολύ μεγάλο σημείο και ίσως αυτό το αυθόρμητο το κάνει έτσι να έχει ένα διαχρονικό χαρακτήρα. Δεν νομίζω εγώ αν ήξερα ότι θα γίνει τέτοια επιτυχία ότι θα έλεγα ποτέ το μωρί κατά κουζίνα. Δεν θα το τολμούσα. Κοίτα καλέ ένα αποθυμένο που έχει κατά κουζίνα. Δεν μου λες μωρί, το πέδιλο το φορούσες ξόφτερνο. Μωρί κατά κουζίνα άνοιξε. Αμάν, μη με γελούν τα μάτια μου. Κατά κουζίνα! Μωρή κατά κουζίνα! Άκουσε βλαχάρα! Με αυτούς τους τρόπους ρε πας να μου φας το σπίτι! Ο κατά κουζινάς με βιάζει! Κάνε υπομονή κατά κουζίνα! Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί! Αυτή η νύχτα μένει! Όπα ρεπερτόριο που το έχω! Σ' αγαπάω! Να είσαι καλό! Χαριμούσο, περιμένουμε και σένα. Ξέρεις για πολλά χρόνια ότι νομίζανε ότι ο Χάρης είναι ο άντρας μου. Αλήθεια. Βεβαίως. Τόσο πολύ σε ναι, ναι, τα παιδάκια τα μικρά έλεγαν πού είναι άντρας σου, πού είναι άντρας σου. Και άλλα στον μοιάζω πολύ και με τον Βασίλη Παπακοσταντίνο. Ολόιδιοι. Ένα χειροκρότημα στον κύριο Χάρη Ρώμα. Στον Αντένα έχει Ελένη Ράντου και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πρόσφατα έγινε στον καλλιτεχνικό χώρο, όχι ακριβώς το δικό σου, στον τραγουδιστικό καλλιτεχνικό χώρο, μία μικρή φασαρία, έτσι, ένας μικρός οριμαγδός.
με τη Δέσποινα Βανδύ, η οποία αποχώρησε από το σχήμα στο οποίο θα συνεργαζόταν με τον Νότι Σφαγιανάκη, επειδή εκείνος έκανε τις δηλώσεις που έκανε. Αν ένας ηθοποιός έκανε παρεμφερείς δηλώσεις με αυτές του Νότι, θα αποχωρούσες κι εσύ από την παράσταση που πιθανόν να ετοιμαζόσουν να ανεβάσεις μαζί του? Αχ, μπορεί. Να, όλη αυτή η ανακύκλωση κάποιων δηλώσεων είναι ένας κύκλος ανοησίας, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Και δεν θέλω να εκφέρω καμία γνώμη γύρω-γύρω από αυτό το θέμα. Είναι σοβαρά τα θέματα και τα διλήμματα που μπαίνουμε αυτές τις εποχές και συναντάμε. Και πάντα η αντιμετώπιση στην Ελλάδα είναι του τσίρκου. Πάντα φτιάχνουμε ένα τσίρκο δίπλα από ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Και δεν θα ήθελα να συμμετέχω λέγοντας μία γνώμη για το αν θα έκανα έτσι ή αλλιώς, ή για το τι γνώμη έχω για κάποιες δηλώσεις. Γιατί νομίζω ότι καλύτερα να ανοίγουμε θέματα και να αντιμετωπίζουμε με τοπικά τη σοβαρότητά τους. Σεβαστό. Απολύτως σεβαστό. Και διαχωρίζεις και τη θέση σου, νομίζω, πολύ σωστά έτσι. Είσαι ένα πολιτικοποιημένο άτομο, πάντως, έτσι. Ναι. Χωρίς να είμαι κομματικοποιημένη. Mm-hmm. Η πολιτική, αν κάθε σου πράξη είναι πολιτική. Αν δεν το ξέρεις, κοιμάσαι βαθιά νυχτωμένος. Και είμαι και πάρα πολύ ανήσυχη αυτούς τους καιρούς, γιατί δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, μια οπισθοδρόμηση και ένας μεσαίωνας. Ναι. Συμβαίνει, νομίζω, παγκοσμίως. Θα ένιωθες δικαιωμένη σαν Ελληνίδα πολίτης αν έβλεπες πολιτικούς, Έλληνες πολιτικούς να μπαίνουν φυλακή? Δεν είναι η φυλακή το ζήτημά μου. Θα ήμουν δικαιωμένη αν έβρισκα πολιτικούς να είναι μπροστά από την εποχή τους και να οδηγούν τον κόσμο σε κάτι που βλέπουν να έρχεται. Βλέπεις κάποιον τέτοιο Έλληνα πολιτικό αυτή τη στιγμή? Νομίζω πρέπει να τον γεννήσει αυτή η εποχή. Γιατί η πολιτική που είναι τώρα είναι γεννημένη σε μια εποχή που ήταν άλλες οι απαιτήσεις. Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων η αντιμετώπιση αυτή. Τρέχουμε πίσω από το κακό που θα μας συμβεί. Συνέχεια αυτό γίνεται σε κάθε τομέα. Έτσι δεν είναι? Είναι φοβερό αυτό που είπα. Είναι η πραγματικότητά μας. Είναι σαν κλαίμε πάντα πάνω από το χυμένο γάλα. Ναι. Ξέρεις, πώς έξι, αλλά σαν... η λογική πάλι του κουτσομπολιού, αν μπήκε αυτός ο πολιτικός φυλακή, δεν είναι αυτή που θα μας λύσει το πρόβλημα. Θα τους βάλει όλους φυλακή και πρέπει να φτιάξουμε έναν κόσμο που να, και οι πολιτικοί να μπορούν να πηγαίνουν τα πράγματα κάπου. Όχι απλά να τιμωρούνται. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας μόνο, νομίζω. Ναι. Ίσως νομίζω ότι είναι από τις λίγες εποχές που ο κόσμος είναι πιο μπροστά από το πολιτικό στερέωμα. Σήμερα, όπως βλέπετε, μιας και είστε ιδιαίτερα οξυδερκής, φοράω ένα πολύ εξεντρικ μοντελάκι, έτσι για να εξισορροπήσω τροποντινά τα μπανάλ θέματα της ειδησιογραφίας. Ο ανυπόστατος ανθιπορεπόρτερ μυρίστηκε την επιτυχία και αμέσως μπήκε στο ψητό. Βρήκε... ναι... βρήκε και πήρε συνέντευξη από έναν πράκτορα, ο οποίος δεν αποκάλυψε το όνομά του, για λόγους που ακόμα και εγώ μπορώ να καταλάβω. Και από μένα, φιλάκια. Στη θεατρική σου παράσταση, τη φετινή, έχεις διαλέξει, γιατί έχεις συμμετοχή στη συγγραφή του κειμένου και μεγάλη μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι είναι μια παράσταση στο Θέατρο Διάνα. Είναι παράσταση κατά δικός μου, την είδα, την αγάπησα πολύ και σας τη συνιστώ ανεπιφύλακτα και εσάς και εσάς. Έχεις διαλέξει έναν μετανάστη, ο οποίος αποδεικνύεται πολύ καλύτερης πάστας άνθρωπος από όλους τους άλλους πρωταγωνιστές, αν μου επιτρέπετε να πω αυτό, που είναι Ιρανός. Ναι. Και υπήρχε λόγος, μου είπες, που διάλεξες, ναι, να είναι Ιρανός, Ορφέας, ο Αυγουστίδης και όχι Αλβανός ή Πακιστανός ή κάτι άλλο. Το Ιράν είναι μια πολύ ειδική περίπτωση. Καταρχήν είναι μια πάρα πολύ πλούσια χώρα. Άρα ένας μετανάστης από εκεί δεν είναι μετανάστης που αναζητά, που πεινάει και που αναζητάει μια καλύτερη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δεν είναι συνήθως οικονομικοί μετανάστες, είναι πολιτικοί μετανάστες. Έχουν προβλήματα ελευθερίας. Άρα δεν διαλέγεις τον κλασικό μετανάστη και μ' άρεσε αυτό. Το ρόλο του Ιρανού στην παράσταση της Ελένης ερμηνεύει ο Ορφέας Αυγουστίδης. Το ρόλο του συζύγου της, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
Το ρόλο του πατέρα της, ο Μπάμπης Γιωτόπουλος. Το ρόλο του φίλου του Μάγκα, του άντρα της, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος. Και ο Δημήτρης Καπετανάκος είναι ένας εξαιρετικός Ρώσος μαφιόζος. Όπως καταλαβαίνεις, ή αν δεν το καταλαβαίνεις, σε βοηθήσω. Όλος ο θείασος είναι απόψε μαζί μας. Περάστε. Μ' αρέσει να αρχίσουμε τα φοράμε όλοι. Είμαστε πολύ. Γεια σας. Να. Μπαμπίκο, θα κάτσεις εδώ μαζί μου. Τι μου κάνετε. Μπαμπίκο, κάτσε. Καθίστε. Βολευτείτε. Όσο χωράμε τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εδώ, γιατί είστε και πολύ ζωή να έχετε. Είστε και πολύ. Καλώς ήρθατε. Όλος ο θείος του Θεάτρου Διάνο. Μα πόσο χαρούμενοι είμαι που σας έχω εδώ όλους. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πολύ η παράσταση, σας τα είπα και από κοντά. Είσαστε όλοι ένας και ένας στους ρόλους σας. Ένας και ένας. Τώρα βλέπεις την εικόνα. Ναι. Ότι είναι μόνο αντρική. Το βλέπω. Βλέπω και ότι μάλιστα είσαι μια... μου είχε πει κάποιος, μου είχε κάνει και μια εξαιρετική παρατήρηση. Μου λέει, είσαι με τόσους άντρες και στο έργο σε λένε και μίστερ. Ορθέα σε λέει μίστερ. Δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι είναι μια γυναίκα σε έναν αντρικό κόσμο και πήρε και άλλες διαστάσεις και μ' άρεσε αυτό. Να είναι η Ελένη, μια γυναίκα που τη λένε Μίστερ Όλη. Μίστερ Όλη. Η Ελένη Ράντου, πυγμαλιών απευθύνομαι σε όλους σας βέβαια, και Ορφέα και όλοι, και Μιχάλη και οι πάντες, δεν μπορεί να μην έχει και κάτι στραβό. Έστω να το εφεύρουμε τώρα, στα τελειώ. Να σε σκεφτούμε όλοι οι άντρες. Ναι, πείτε κάτι, κάντε μια μήνυ σύσκεψη. Έλα λίγο το ματάκι. Τα βάζει με το κοινό. Με το κοινό, αν σηκώθει κάποιος και πήγει, το κοινό είναι χάλια. Μα τι χάλια, ξέρω. Στο τέλος χειροκροτάνε και ουρλιάζουν. Ναι. Τι χάλια. Θα μας σηκωθούν. Δεν μπορώ. Είναι αυτό το ηθοποιείο όμως. Είναι ανθρώπινο για να ηθοποιείο αυτό. Είναι στο ρόλο. Πυγμαλιώνα, εσύ έχεις να το πεις κάτι. Εγώ θα πω κάτι που έτυχε πριν δύο μέρες. Πες αλήθεια. Διότι, όχι, την αλήθεια θα πω. Σχεδόν τώρα 3 χρόνια. Έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και αγάπη και μίσος και όλα ότι έχει μια σχέση υπέροχη μέσα σε αυτό το υπέροχο θέατρο. Και μαζί και με τον σκηνοθέτη μας, τον Γιώργο τον Παλούπη, που δεν αναφέραμε. Βεβαίως, και πρέπει να και τον αναφέρουμε. Βεβαίως και πολύ καλά κάνεις και το λες. Και όλους τους ανθρώπους που είναι στο θέατρο καθημερινά και χωρίς αυτούς δεν γίνεται η ζωή μας πιο εύκολη. Αλλά με την Ελένη καμιά φορά έχουμε έτσι ένα λογοπαίγνιο σκηνικά πάνω. Αν κάνει ένα μορφασμό λίγο παραπάνω, μπορεί να της απαντήσω με έναν τρόπο που απαντάμε μόνοι μας. Ένα λίγο βιό, αυτό. Όπου εκεί αρχίζει πλέον να μην με κοιτάει και κοιτάει ένα ποτήρι, εικόνα, κάτι τέτοια, κάνει αυτό. Για να μην γελάσει. Ναι, για να μην γελάσει. Αλλά κυρίως νομίζω, όχι ελάττωμα, νομίζω προτέρημα. Αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Και θες δε θες, είτε είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πάντοτε μπαίνει σε εκείνο το πρόγραμμα που λέει πρέπει εδώ πέρα να κάνουμε αυτό που ήρθαμε να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Το οποίο είναι προτέρημα, τεράστιο, και το ζηλεύω πολλές φορές. Μειονέκτημα δεν μπορεί να το πει. Αλλά στις πάει κιόλας. Πού και πού μπορεί να σπάσει, ναι, γιατί λες εντάξει, οκ, ένας άνθρωπος. Αλλά υπάρχει πάντοτε αυτή η αγάπη, όπως όλους και λέει, για να το κάνουμε. Δημήτρη, ή αλλιώς Σάσα. Ζεσταίνεται. Α, καλά. Τουρμπίνες. Τουρμπίνες. Ανεμιστήρες της backstage. Αυτό. Τι είπες, Ερμηνάξο. Αλήθεια. Ανεμιστήρας είναι. Ζεσταίνεσαι. Με βάλανε και έκλεισα. Έχω κάτι μεγάλες τουρμπίνες. Πίσω από τις τουρμπίνες. Κάτι τέτοιες. Από Boeing 747 και παράνε πάνω μας όσο περιμένουμε να μπούμε. Και με βάλανε και τους έκλεισα και κρύωσα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Ναι, εμείς θέμε. Αυτά μάλλον είναι προκλιμακτηριακά, δεν ξέρω γιατί ζεσταίνομαι. Γιατί είσαι φλογερή σκορπίνα. Όχι, ναι. Γι' αυτό. Ο κύριος Ιατρόπουλος θα μου κάνει. Βρες κάτι. Κρέμομαι από σένα. Εγώ επειδή, είσαι ελπίδα μου. Επειδή με έχει ευεργετήσει η Ελένη και τη οφείλω την θεατρική μου, θεατρική μου ύπαρξη, ας πούμε, και είναι αυτή που με έκανε να πάρω στα σοβαρά τη δουλειά μου, ας πούμε. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, αλλά το μόνο πρόβλημα που εντοπίζω και ελάττωμά της είναι ότι αγαπάει το θέατρο πολύ περισσότερο από την ίδια της, ας πούμε, τη ζωή. Και αυτό νομίζω ότι είναι παραμελεί θέμα. Παραμελεί τη ζωή της, δηλαδή, παραμελεί θέμα, την προσωπική της ζωή. Το οποίο εμένα προσωπικά με στεναχωρεί. Πρέπει να κοιτάει περισσότερο την Ελένη και λιγότερο το θέατρο. Και είναι αμαρτία να μην χαίρεται όσο θα έπρεπε τη ζωή της, γιατί είναι νέο κορίτσι, λατρεμένο και πολύ αγαπημένο. Αυτό.
λέει και εγώ. Ναι. Ο Μιχάλης θα πει πάντα κάτι σοφό. Είναι αλήθεια όμως αυτό που είπε, δηλαδή όντως δεν χαίρεσε τη ζωή σου όσο θα έπρεπε προσκάνει το θεάτρο. Να μην είμαι τόσο αφοσιωμένη εκεί. Είμαι πολύ 100% ρε παιδί μου. Και εμένα καμιά φορά με κουράζει. Αν αυτό σου δίνει χαρά, αν αυτό εσένα τώρα... Όχι, είναι και ένας ψυχαναγκασμός. Α, είναι και λίγο ψυχαναγκασμός. Τον Ορφέα άφησε για το τέλος. Εγώ, να πω... Θέλω να πω το πιο σκληρό. Το πιο σκληρό να πω. Έχουν προηγηθεί 4 απόψεις αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με όλες. Ενδεχομένως, για τις τουρμπίνες θα έλεγα εγώ. Για τις τουρμπίνες θα έλεγα. Αυτό υπόθηκε, βρες κάτι δικό σου. Μπορώ κάτι να σκεφτώ. Όχι, γενικότερα ότι ίσως σε σχέση με αυτό που λέγατε και πιο πριν, με κάτι άκουσα κρίσης πανικού και τέτοια που το κουβεντιάζετε, δεν είναι λάτωμα, αλλά εγώ πιστεύω ότι η Ελένη του έχει δώσει μέσα της περισσότερη δύναμη από όσο του αναλογεί, γιατί εγώ άλλο ακούω από την ίδια την Ελένη και άλλο βλέπω τελικά. Ναι. Μερικές φορές ο φόβος σου σε προλαβαίνει να δεις σε ποιο... Εγώ νομίζω δεν υπάρχει βράδυ που να μην έχω πει μέσα μου θα την βγάλω εγώ από την παράσταση ή θα λιποθυμίσω στη μέση. Κάθε βράδυ λέω γιατί Θεέ μου, γιατί το κάνω, γιατί μου είναι τόσο δύσκολο. Δεν το καταλαβαίνει κανείς. Για εσάς τους άντρες, μία γυναίκα που έχει το μοντέλο αυτής της κυρίας που κάθεται απέναντί μου, που είναι δυναμική, που είναι ανεξάρτητη, που είναι στη δουλειά της, συγγνώμη για την έκφραση, σκυλή, το λέω με την καλή έννοια, που μπορεί να δουλεύει δηλαδή 15 ώρες τη μέρα, που δεν κρεμάστηκε ποτέ της από κανέναν άντρα, ούτε από το πορτοφόλι του, ούτε από το μπράτσο του, ούτε από τίποτα. Τελικά σας φοβίζει ή σας γοητεύει, γιατί πραγματικά μα το Θεό δεν έχω καταλάβει. Πρέπει να είσαι πολύ σοφός και πολύ φτασμένος για να σε γοητεύσει και να το απολαύσεις διαφορετικά. Βγάλε τη βραχνάδα το λες τόσο. Διαφορετικά, αν δεν έχεις εμπειρίες και δεν είσαι φτασμένος άντρας, είναι τρομακτικό λιγάκι. Είναι τρομακτικό. Αυτό που κάνει η Κέτη στο έργο, να φτάσει δηλαδή σε ακρότητες τέτοιου τύπου, δεν θα πω ακριβώς για να πάτε να δείτε την παράσταση, ούτως ώστε να αναγκάσει, να ψυχαναγκάσει τον σύντροφό της να είναι κατά δικός της. Το έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου, άντρα? Ναι. Το έχεις κάνει, ρε Θηρίδα? Το έχω σκεφτεί. Πάντως για να γραφτεί, πάει να πει ότι υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο διεκδίκησης μέχρι θανάτου. Θα το ξανάκανες και τώρα? Όχι. Όχι πια. Μεγάλη. Το έχεις φιλοσοφήσει, το έχεις απαναφήσει. Ναι, το έχεις κάνει και έργο. Λες πάμε παρακάτω τώρα. Το έχεις κάνει. Άφησα τις ερωτήσεις να τις κάνουμε με τους φίλους σου να είναι παρόντες, έτσι για να έχεις μια ηθική υποστήριξη. Πρόκειται για 4 ερωτήσεις. Η Ελένη δεν ξέρει. Για 4 κάρτες, μάλλον. Η Ελένη δεν ξέρει τι ερωτήσεις κρύβονται πίσω από τις κάρτες αυτές. Το μόνο που μπορώ εγώ να πω είναι ότι μπορείς, χωρίς να ξέρεις τις ερωτήσεις, να μου πεις ποια δεν θέλεις να απαντήσεις. Την κόκκινη. Που είναι η τελευταία. Αυτή δεν θέλεις να απαντήσεις. Δεν θέλεις δηλαδή να απαντήσεις την ερώτηση που λέει αν έχεις υποστεί ποτέ σωματική βία από άντρα. Δεν το απαντάμε αυτό. Αφού το έτσι λέει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ναι. Ποτέ. Στην επόμενη εκπομπή για να αναγκάσουμε να ξανάρθει και να τις κάνουμε πρώτη ερώτηση αυτή. Όπου την ξαναφέρνουμε λέει και τις κάνουμε αυτή την πρώτη ερώτηση. Μα είχα πει ότι δεν το απαντήσω αυτό. Πάμε στις άλλες τρεις. Δεν θα βοηθάτε, απλά μπορείτε να την ενθαρρύνετε με χειροκροτήματα, με χάδια και τέτοια. Ναι. Αν σε απατήσουν, συγχωρείς πιο εύκολα αν στο ομολογήσει ο σύντροφός σου με γενναιότητα? Βγάλ' το αυτό, βγάλ' φέρ' την κόκκινη. Ωραίο. Ναι. Αν σου πει δηλαδή, Ελένη αγάπη μου, θέλω να σαν τη διαφήμιση. Γνώρισα την Νατάσα. Νατάσα. Αυτό, ναι. Κοίταξε, αν δεν έχω κοινό τον καφέ, δεν ξέρω θα την αλλάζω τόσο ψύχρεμα. Γενικά τη συγχωρώ την απιστία. Πόρε, πόσα κοινά έχουμε εμείς οι δύο. Γιατί δεν ήμασταν κολλητές από ανέκαθεν. Γιατί πραγματικά. Εσείς τι χαίρεστε που υπάρχουν δύο γυναίκες που συγχωρούν την απιστία? Μία απιστία δυναμώνει τον έρωτα. Μία. Αν το μάθει ο άλλος. 4 όχι. Συμφωνώ. Βέβαια, μετά, επειδή είναι και του Σκορπιού, δεν το ξεχνώ ποτέ. Καλά. Θα πληρώσει πολύ σκληρά. Άρα δεν συγχωρείτε. Αυτό θα θέλω να πω ότι παραμένεις με τον άνθρωπο, δεν το θεωρώ λόγο. Μάλιστα. Το απάντησε. Ναι. Πάει αυτό. Πάμε στην επόμενη.
Πριν παντρευτείς, ήσουν χορτασμένη ερωτικά, αυτό που λέμε υπήρξες άτακτο κορίτσι. Τσούκου. Βρήκες άνθρωπο. Τσούκου. Όχι. Μετρημένες οι σχέσεις, τα δάχτυλα, όχι. Και πάμε και στην τελευταία. Έχεις ερωτευτεί ποτέ στην πρωταγωνιστή σου? Όλους τους ερωτεύομαι. Πώς? Όλους τους έχω ερωτευτεί. Όλους τους έχω ερωτευτεί. Ένα και το πράγμα. Εμένα. Ναι, γιατί δεν είναι εδώ, υποκλίνεσαι απλά, λες εντάξει. Μπορείς να μην τους ερωτευτείς. Εγώ προσωπικά θα τους ερωτευόμουν. Ναι. Δεν ναι. Γίνεται. Όλους. Κοίταξε, είναι μια... Και εμένα. Οποιαδήποτε δουλειά, ίσως μόνο στην εργαζόμενη που δεν κάθε επεισόδιο ήταν διαφορετικό. Τον καριστινό μπόρεσες να μην τον ερωτευτείς. Αλλά δεν γίνεται. Ήταν για λίγο εργαμό. Ήταν αυτό, ήταν μικρό το... Αλλά είναι μια συμβίωση μεγάλη με κάθε δουλειά. Πώς φαντάζεσαι την Ελένη 10 χρόνια μετά? Με βλέπω λίγο πιο αποτραβηγμένη. Τουλάχιστον να βλέπω άλλους να παίζουν. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να είμαι από κάτω και να δίνεται ευκαιρία μέσα από δικές μου δουλειές να βγαίνουν νέοι άνθρωποι. Μα το κάνεις αυτό ούτως ή άλλως. Ναι, ούσα πάνω. Ναι. Αν φύγεις και τους αφήσεις μόνοι τους, μπορεί και αυτό να έχει ενδιαφέρον. Θέλω να δώσω κάποια στιγμή τη σκυτάλη και εκεί μέσα. Είμαι πολλά χρόνια σε αυτό το θέατρο και με τον τρόπο που το κάνω είναι λίγο... τρώω τις σάρκες μου. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα μπορούσες να μου χαρίσεις ωραίο φινάλε. Εγώ θέλω απλά να σου πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί... όχι για τη συνέντευξη, σε ευχαριστώ που σε γνώρισα απόψε. Γι' αυτό κυρίως σε ευχαριστώ. Γιατί ξέρετε, εγώ την Ελένη Ράντου ουσιαστικά απόψε τη γνώρισα. Πάντα τη θαύμαζα, αλλά τη γνώρισα απόψε. Και είμαι πάρα πολύ τυχερή που τη γνώρισα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς από τα φροντιστήρια Χαρίστη στη Μεταμόρφωση και από τα Thread Made Upstage. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς. Από την υπέροχη παράσταση κατά δικός μου στο θέατρο Διάνα. Έχετε κάνει πολύ ωραία δουλειά. Και σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ ωραίο χειμώνα και είστε πολύ τυχεροί που έχετε αυτό το κορίτσι στα λευκά. Πραγματικά είστε πολύ τυχεροί. Μακάρι και εγώ να την έβλεπα κάθε βράδυ όπως τη βλέπετε εσείς. Αλήθεια το λέω. Ναταλία, θες να τα φτιάξουμε? Μα πραγματικά όμως. Γιατί είδα μία εκπομπή πρόσφατα του Σταύρου του Θεοδωράκη και μου μπήκε στο μυαλό, μήπως θες να το φτιάξουμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Ελένη Ράντου, εδώ στο Αντένα, Παρασκευή βράδυ. Σας ευχόμαστε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, να περάσετε καλά. Ό,τι και αν κάνετε, κάντε το καλά. Την άλλη Παρασκευή η Γερμανού θα ξανάρθει. Φιλιά πολλά. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now.